Μας έχουν έρθει τα προειδοποιητικά τουλάχιστον σήματα για τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε το φαινόμενο Κάρμελ, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Εμάς σαν βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο θα μας επηρεάσει από το Σάββατο προς Κυριακή. Κυρίως θα έλεγα από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή. Και θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε και θυελλώδεις ανέμους, τα οποία είναι, αυτή τη στιγμή μας δίνουν 7 με 8 μποφόρ, ίσως και τοπικά να φτάσουν στα 9. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε χιόνια όπως περιγράφουν στην υπόλοιπη ποιοτική Ελλάδα και στη Στερεά και γενικότερα στα νησιά του υπόλοιπου Αιγαίου, αλλά θα έχουμε ισχυρές τουλάχιστον καταιγίδες και βροχές. Θέλω να επισημάνω ότι μπορεί να παρατηρηθούν και φαινόμενα παγετού σε συγκεκριμένα σημεία, γι' αυτό θέλω να εκθέσουν την προσοχή στους οδηγούς. Τα σημεία τα γνωρίζουμε ήδη, αλλά τα γνωρίζουν και οι οδηγοί στα ορεινά τα μέρη, τις περιοχές δηλαδή του νησιού μας, όπου συνήθως πιάνει παγετό. Να έχουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην κινούνται δηλαδή πολύ βραδινές ώρες, ώστε να αποφεύγουμε δηλαδή τις κινήσεις στις οποίες θα έχει παγετό 1000%. Να επικοινωνούν ίσως με την αστυνομία, γιατί θα μπορεί να έχουν γνώση, των σημείων αυτών. Εμείς ως πολιτική προστασία, για την περιφερειακή ενότητα Λέσβου μιλάω, έχουμε ήδη ενεργήσει, έχουμε τοποθετήσει αλάτι σε διάφορα σημεία ώστε να μπορούμε να ρίξουμε την στιγμή εκείνη που πρέπει. Αλλά επίσης έχουμε δύο βιντεοφόρα τα οποία θα είναι γεμάτα θαλασσινό νερό, για να κάνουμε ρήψη νερού, ώστε να μην έχουμε παγετό την ημέρα, τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι όσον αφορά ως πολιτική προστασία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είμαστε ετοιμασμένοι. Έχουμε εφαρμόσει και εφαρμόζουμε πάντα τα σχέδια τα οποία μας έχουν δώσει από την πολιτική προστασία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι ο Βορέας αυτή τη στιγμή που είμαστε προετοιμασμένοι. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το περιοριστικό σώμα όσο και με την αστυνομία, καθώς επίσης και με τους δύο Δήμους, το Δήμο Δυτικής Λέσβου και το Δήμο Μυτιλίνης, με τους αντιδημάρχους της πολιτικής προστασίας, και έχουμε συνεχή τουλάχιστον τηλεφωνική επικοινωνία για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ό,τι και να έρθει. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε προμηθευτεί 400 τόνους. Έχουμε μοιράσει, όπως σας είπα και πριν, σε διάφορα σημεία του νησιού. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τους δύο Δήμους. Τα μηχανήματά μας είναι έτοιμα, αλλά καθώς επίσης και το μνημόνιο συνεργασίας με τους ιδιώτες, για να βγούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εμφυστήσουν, δηλαδή ακόμα μια φορά, την προσοχή σε όλους τους οδηγούς, όταν και αν γίνει αυτό, δηλαδή να ρίξει χιόνι, να μην κινούνται άσκοπα, να μην μετακινούνται και να επικοινωνούν με τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, καθώς επίσης και με την περιοριστική, αλλά και με την περιφέρεια αν θέλουν, ώστε με τη διάθεση πολιτικής προστασίας, ώστε να γνωρίζουν να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια εντός του επαρχιακού οδικού δικτύου.